Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ζήτημα ημερών είναι πλέον το άνοιγμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, με τους τραπεζίτες να δίνουν τις απαντήσεις τους για το τι πρόκειται να συμβεί. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτα, πραγματικά η σχετική νομοθεσία έχει τεθεί σε εφαρμογή ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου. Πάντως, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, δεν θα πρέπει να περιμένουμε τον πρώτο ηλεκτρονικό πληστηριασμό πριν τα τέλη Νοεμβρίου. Και αυτό γιατί υπάρχουν μια σειρά από νομικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και δικαιολογημένη ανησυχία ανάμεσα σε χιλιάδες κόσμο που είτε είναι στο όριο, είτε έχει κάποια θέματα με τα κινητά του, είτε ξέρει ότι το σπίτι του αναμένεται να βγει στο ηλεκτρονικό σφυρί. Γι' αυτό και οι τραπεζικές πηγές έσπευσαν να απαντήσουν σε κάποιες βασικές ερωτήσεις και να ξεκαθαρίσουν ότι ουσιαστικά και σε επίπεδο προστασίας με την περίπτωση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τους φυσικούς πληστηριασμούς. Δηλαδή δεν μιλάμε για πρώτη κατοικία. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αλλαγή όσον αφορά το νομικό κομμάτι της κάλυψης σε σχέση με το παρελθόν. Δεν μιλάμε για πρώτη κατοικία, δεν μιλάμε για συνεργάσιμους δανειολήφτες, γιατί αυτό είναι το βασικό. Όποιος δηλαδή έχει πάρει ειδοποίηση από την τράπεζα και έχει έρθει, έχει συζητήσει με την τράπεζα για να ρυθμίσει το δάνειό του και να προσπαθήσει να το διευθετήσει, αυτό δεν θα δει το σπίτι του να βγει στο σφυρί. Αυτό που θα γίνει είναι ότι θα μιλάμε για μη συνεργάσιμους δανειολήφτες, δηλαδή για όσους είχαν πάρει ειδοποίησεις και επέλεξαν να μην κάνουν τίποτα γι' αυτό ακριβώς, ενώ συνεχίζουν να μην πληρώνουν τα δάνειά τους. Και αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, γιατί αυτό είναι ο χρονικός ορίζοντας που επιβάλλει ο νόμος προκειμένου να βγει ένα σπίτι στο σφυρί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό που θα δούμε σίγουρα είναι θα δούμε πολύ περισσότερους πληστηριασμούς σε σχέση με το παρελθόν. Μέχρι πρώτη είχαμε πληστηριασμό μια φορά την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, και αυτό παρουσία συμβολιογράφου, ερηνοδικεία κλπ. Που ήταν μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα. Τώρα με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς δεν αποκλείεται να δούμε και τρεις φορές τη βδομάδα να βγαίνουν σπίτια στο σφυρί. Σε αυτό πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ούτως ή άλλως ισχυρές πιέσεις από την πλευρά των Ευρωπαίων, τόσο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όσο και από τους μηχανισμούς, εποπτικούς μηχανισμούς προς τράπεζες, να πουλήσουν κόκκινα δάνεια και να ξεκινήσουν ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Άρα, ναι, από τον Νοέμβρη θα δούμε πολλά σπίτια να βγαίνουν στο σφυρί και αυτό θα δούμε τι συνέπειες θα έχει και στην κτηματαγορά. Όμως, όσοι έχουν διαπραγματευτεί με τις τράπεζες, όσοι έχουν κάνει τις απαραίτητες κινήσεις, σίγουρα δεν έχουν κανένα λόγο να φοβόνται, καθώς και οι ίδιες οι τράπεζες έχουν βάλει στο στόχαστρο πρώτα αυτό που λέμε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, όσους ξέρουν ότι έχουν χρήματα και δεν έχουν πληρώσει συνειδητά, προκειμένου ακριβώς να δώσουν και ένα παράδειγμα στους και στους υπόλοιπους να μας κινηθούν ώστε να ρυθμίσουν με κάποιο τρόπο το δάνειό τους και να αποφύγουν τον πληστηριασμό.